πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 τη ΑΕΚ και στο τέλος να πάρει τη νίκη. Ένα πρώτο ζήτημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ λίγες ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού με την Καβάλα. Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι της Ένωσης Πετρελαίων Βορείου Αιγαίου, στους οποίους έχει ανακοινωθεί ότι αύριο δεν θα προσέλθουν στις εργασίες τους, αποφάσισαν να κάνουν τα αιτήματά τους να τα γνωστοποιήσουν, έχοντας ως στόχο και ως σκοπό να αποκλείσουν την ΑΕΚ στο ξενοδοχείο Εγνατία, ώστε να μην προσέλθει στο γήπεδο της Καβάλας. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις και με τους κατάλληλους χειρισμούς του παράγοντα της ΑΕΚ, του Νίκου Στράτου, δόθηκε η συμφωνία ότι τελικά η ΑΕΚ θα προσέλθει στο γήπεδο, αλλά με 10 λεπτά καθυστέρηση, δηλαδή το μάτς αντί τις 4.30 να αρχίσει στις 5:20, ώστε τα αιτήματα των εργαζομένων της Ένωσης Πετρελαίου Βορείου Αιγαίου να γίνουν γνωστά. Τον Όλεκ τον Μπλαχίν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πρώτη πρεμιέρα, 6 γκολ με τον Άρη. Θεωρείς ότι χρειάζεται μια πίστοση χρόνου? Σίγουρα, οποιοδήποτε προπονητή αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ ήθελε πίστοση χρόνου. Οποιοδήποτε, όποιος και να ήταν αυτός. Εμείς θέλουμε ένα καλό προπονητή, τίποτα άλλο. Ένα καλό προπονητή για να είναι η ομάδα έτσι πως ήταν με τον Άρη. Παιδιά, πώς τα βλέπετε σήμερα τα πράγματα? Νίκη, νίκη. Οπωσδήποτε. Νίκη και μόνο νίκη, ε. Όλεκ Μπλαχίν θέλει πίστοση χρόνου. Ναι. Αισιόδοξη για σήμερα? Βέβαια, βέβαια. Έχει και καλό καιρό, ε. Έχουμε καλό καιρό και καλή ομάδα. Κοπιτσί στον Δόνη. Μαρκάρει και κερδίζει ο Δικόζης, δίνει στον Καραδήμο. Ο Δικόζης κάνει μια πάσα στον εαυτό του, αλλά σε καλύτερη θέση ο Κοπιτσής. Θα προλάβει και θα γυρίσει στον Καραδήμο, όμως πάνω, ο οποίος εντράρει, κεφαλιά του Νασιόπουλου και το 1-0. Το 1-0 για την Καβάλα στο ένατο μόλις λεπτό. Η θαυμάσια σέντρα από τον Λουκά τον Καραδήμο. Ο Νασιόπουλος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δύο του Ατματζίδη στο 8ο μόλις λεπτό. Άνοιξε λοιπόν το σκορ εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Καβάλας με τον Γιώργο Νασιόπουλο που τον βλέπετε εδώ να πνίγεται σαν καλλιέργο συμπαικτών του, του Καραϊσαρίδη και του Εναγκουάνα. Κατεβάζει την μπάλα ωραία ο Νικολαίδης και είναι μέσα στην περιοχή. Σουτάρι, πέφτει και απομακρύνει θετικά ο Λογαράς και στη συνέχεια και γρήγορα προσπαθεί να αντεπιτεθεί η ΑΕΚ με την πάσα προς τον Τόνι το Σαββέφσκι και αυτός μια παλιά για τον Νικολαίδη. Νικολαίδης με τον Καβακά, σούτ από τον Νικολαίδη, out. Το κόρνερ από τον Τόνι το Σαββέφσκι. Προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Μάρκος. Ο Καραδήμος κρατάει την μπάλα, παλιά για τον Δικόζη. Δικόζης μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται, ελευθερώνεται, σουτάρει και μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια πρώτου Νασιόπουλου Ατματζίδης. Ο Νασιόπουλος και πάλι την προσποίηση, ο οποίος με όλη την άνεση σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα. 2-0 για την Καβάλα από την εύστοχη εκτέλεση του φάουλ από τον Λέσεκ Πις. Πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι. Από τον Κόλτσι και στη συνέχεια ο Σέμπουε στον Ζήκο. Σεντράρι. Νέα σέντρα από τον Ζήκο. Η μπάλα περνάει. Βολέ δυνατό. Και μειώνει η ΑΕΚ με το απευθείας σουτ από τον Τόνι Σαββέφσκι. 70 λεπτό. Να λοιπόν που γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα 10 χρόνια της παρουσίας στην Ελλάδα ο Τόνι Σαββέφσκι, σκοράροντας εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Καβάλας. Κόλτσης με τον Κωστένογλου. Κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να την περάσει και την περνάει για τον Νασιόπουλο. Νασιόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει σε ταχύτητα από τον Κρέταρσον και από πλάγια θέση σουτάρει. Ο Ατματζίδης θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Λες το δεύτερο έδωσε τη δυνατότητα στην Καβάλα για την νίκη. Μόνο πολιτικά λέω. Είναι δύσκολα παιχνίδια, αλλά εμείς όλοι κουράζουμε, αλλά ευχαριστούμε. Σπουδαία νίκη για την Καβάλα. Ελία, έδωσε τη δυνατότητα η ΑΕΚ. Τελικά αυτό το παιχνίδι γιατί έγινε? Τίποτα, πάλι. Γιώργο, στο ένατο λεπτό κεφαλιά, γκολ έγινε εκεί το 1-0 και από εκεί και πέρα φάνηκε το παιχνίδι να έρχεται στα δικά σας νερά.
Ναι, νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά στην αρχή. Προσπαθήσαμε να μην μας ευνηδιάσει η ΑΕΚ. Καταφέραμε να σημειώσουμε γρήγορα ένα γκολ, κάτι που το θέλαμε. Από εκεί και πέρα παίξαμε δυνατά στην άμυνα, προσέξαμε τα μετόπισταν και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο περνούσε ο χρόνος ήταν υπέρ μας. Τα γρήγορα γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων θεωρείς ότι έκριναν και τον αγώνα τελικά υπέρ σας? Σίγουρα ήταν κάτι το καταλυτικό για μας, διότι ανέβασε την ψυχολογία μας κατακόρυφα και πιστεύω ότι κάπως μετρίασε τις επιθέσεις των αντιπάλων μας. Νομίζω ότι αυτά τα δύο γκολ σίγουρα ήταν η αρχή για την νίκη. Είπε εγώ σήμερα, περιμένει εμάς πολύ δύσκολο αγώνα με το Καβάλα. Όσο ξέρετε εσείς, 17 χρόνια ή πόσο 15, 20 χρόνια. Πάλι ρεκόρ. Αν πήραμε σήμερα 3 βαθμούς, να σπάσουμε ρεκόρ. Αλλά δεν γίνεται. Χάσαμε αγώνα από ένα φαλ και κάνουμε πρώτο φοβερό λάθη. Εντάξει. Έτσι αγώνα. Δεύτερο μήχρονο κάνουμε προσπάθεια, έκανα αλλαγές εγώ. Να σκοράραμε, να αλλάξαμε το σκορ, αλλά δεν βγει. Εμάς τώρα περιμένει δύσκολο αγώνα με το Παναϊτικό. Όλοι μαζί χάνουμε, όλοι μαζί κερδίσαμε. Πρώτα πρέπει να ευχαριστήσω τους παίχτες για το πολύ καλό δώρο που μου κάνανε για τη γιορτή μου. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάναμε μέχρι που δεχτήκαμε τον γκολ. Πιστεύω ότι πετύχαμε δύο γκολ, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Μετά το τελευταίο 20 λεπτό, μετά τον γκολ της ΑΕΚ, είχαμε αρκετή πίεση, αλλά και πιστεύω ο τρόπος που παίξαμε άμυνα ήταν πολύ θετικός. Σίγουρα είναι σημαντικό πράγμα να κερδίζεις μια ομάδα κορυφής όπως είναι η ΑΕΚ. Αλλά για μας η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Και άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι η χαρά της νίκης είναι για μια μέρα και η πίκρα της ήττας για μια εβδομάδα. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε